Αγαπητοί φίλοι, το ποτάμι ανάβλησε ορμητικά στην πολιτική ζωή της χώρας, όχι ως ένα ακόμα κόμμα, αλλά ως τέκνο ανάγκης. Ως τέκνο ανάγκης της παραγωγικής Ελλάδας, ενός συλλογικού οράματος, να ζήσουν οι δημιουργικοί άνθρωποι μια χώρα απαλλαγμένη από εκείνες τις παθογένειες οι οποίες ταλαιπωρούν την ύπαρξή της και την οδηγούν σε μια διαρκή παρακμή και κατάρρευση. Μπαίνοντας στη μέγενη της πολιτικής, η ελπίδα του πλειοψηφικού λόγου του ποταμιού σιγά-σιγά εξαχνωνόταν. Κύριε Πιτσαξή, με συγχωρείτε, παρακαλώ θερμά ησυχία κατά την είσοδο-έξοδο, σεβασμό στον ομιλητή, να μην χρειάζεται να κάνουμε επισημάνσεις. Ησυχία στην έξοδο. Με συγχωρείτε, κύριε Πιτσαξή. Έτσι σήμερα κάνω ένα μεγάλο άλμα και φτάνω στο σήμερα. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν αγώνα που, ας μην το κρύψουμε, είναι ένας αγώνας υπαρξιακός. Θα είμαι πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ σύντομος. Ο λόγος για τον οποίον, κατά την άποψή μου, ο βασικός λόγος για τον οποίον συρρυκνώθηκε η δύναμη του ποταμιού, αν και η ηθική, πολιτική και πνευματική ακτινοβολία των ιδεών του και του τρόπου προσεγγίσεως των πραγμάτων με την απλή λογική διατηρείται αυτούσια σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης, ακούει σε ένα τίτλο. Κυβερνησιμότητα. Η παραγωγική αστική τάξη άφησε από πλευράς ψήφου το ποτάμι αποκλειστικά και μόνο λόγω της αδυναμίας του να επιδείξει κυβερνησιμότητα. Μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του στράφηκε στον πρώτο μεταρρυθμιστικό ψήφιρο, ο οποίος κλωμιάζει συνέχεια, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων ο οποίος έχει πάει εκεί και ο οποίος ψυχείται και σώματι παρά τις εντονότατες διαφωνίες του με πολλές πτυχές της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας, ακούει τη δική μας φωνή. Αυτό τον κόσμο πρέπει να το συναντήσουμε. Αυτή την ώρα δεν είναι ώρα ούτε για εσωστρέφεια, ούτε για κριτική. Θέλουμε ενότητα και τόλμη και θαραλέα πρωτοβουλία να συναντήσουμε αυτόν τον κόσμο με μία πρόταση κυβερνησιμότητας. Η ψήφος, πρέπει να εξηγήσουμε στον πολίτη και με αυτό θα κλείσω, ήμουνα πάρα πολύ σύντομος, για να ζητήσουμε την ψήφο του πολίτη, δεν αρκεί να του λέμε ότι η ψήφος στο ποτάμι είναι μια καλή ψήφος, γιατί έχουμε ωραίο πολιτικό πρόγραμμα και καλές ιδέες. Πρέπει να το πείσουμε ότι είναι μια χρήσιμη ψήφος. Μια χρήσιμη ψήφος είναι η ψήφος η οποία μπορεί να συμβάλλει σε μια διακυβέρνηση η οποία θα εκφράσει τη δημιουργική Ελλάδα. Ο πολίτης δεν θέλει ένα ακόμα κόμμα στο κοινοβούλιο, το οποίο να είναι μια μοναχική φωνή. Θέλει ένα θάρρος στην ανάπτυξη συνεργασιών οι οποίες θα δώσουν μία αυριανή ευρωπαϊκή, δημοκρατική, μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Και αυτός δεν είναι δρόμος στρωμένος ούτε με ρόδα, ούτε εύκολος. Αλλά είναι ο αναγκαστικός δρόμος τον οποίον έχουμε και τον οποίον υπαγορεύει η δημοσκοπική καταγραφή, όπως σήμερα καταγράφεται στο εκλογικό σώμα. Αν οι πολίτες της παραγωγικής, δημιουργικής Ελλάδας δεν πιστούν ότι εμείς αύριο έχουμε να του προσφέρουμε κυβερνητική λύση, δεν θα μας ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.